άπιαστη η ναυτική κυριαρχία της Κίνας. Το Πεκίνο ναυπηγεί 200 φορές περισσότερα πλοία από τη ΣΥΠΑ. Μια σύντομη φωτογραφική διαφάνεια του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού λοιπόν φαίνεται πως δίνει προσοχή στο ανησυχητικό κενό που δημιουργείται μεταξύ της κινέζικης και αμερικανικής ικανότητας ναυπήγησης νέων σκαφών αλλά και συνδιαφορά του συνολικού στόλου πολεμικών πλοίων των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Διεύθυνση της Ναυτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δείχνουν ένα αυξητικό χάσμα στα μεγέθη του Αμερικανικού και του Κινέζικου στόλου, κύρια αιτία του οποίου είναι η κατά 200 φορές μεγαλύτερη ικανότητα των Κινέζικων ναυπηγείων να κατασκευάζουν πλοία επιφανείας και υποβρύχια. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν σημαντικά υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να αντιμετωπίσει τους Κινέζικους στόλους χωρίς να υποστεί καταστροφικές απώλειες. Τις εντολές διαφάνειες δημοσίευσε η αμερικανική σελίδα The Warzone με το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να επιβεβαιώνει την εγκυρότητά τους λίγο έπειτα. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των εγγράφων είναι η διαφορά στις ναυπηγικές ικανότητες των δύο χωρών, η οποία στην διαφάνεια εκφράζονται μέσω της ολικής χωρητικότητας των σκαφών που ναυπηγούν. Το γράφημα δείχνει πως τα ναυπηγεία της Κίνας επιδεικνύουν ικανότητα παραγωγής 23.500.000 τόνων έναντι των 100.000 τόνων των Αμερικανικών. Πρόκειται δηλαδή για 232 φορές μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής συγκριτικά με τη ΣΥΠΑ. Οι διαφάνειες περιέχουν επίσης μια σημείωση σχετικά με τον συνολικό αριθμό δυνάμεων μάχης του Αμερικανικού και του Κινέζικου πολεμικού ναυτικού. Οι δυνάμεις αυτές περιέχουν μαχητικά πλοία, υποβρύχια, ναρκοθέτες και ναρκαλιευτικά, σημαντικά πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων και μεγάλα υποστηρικτικά πλοία μάχης που διέθεταν, διαθέτουν και θα διαθέτουν ανά πενταετία τα δύο πολεμικά ναυτικά από το 2020 μέχρι και το 2035. Για το 2020, το Κινέζικο ναυτικό διέθετε 355 πλοία μάχης, ενώ το Αμερικανικό 296. Μέχρι το 35, το κενό μεταξύ των αριθμών αυτών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αφού η Κίνα αναμένεται να διαθέτει 475 μονάδες και ΗΠΑ από 305 έως 317. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.